Η Τράπεζα της Ελλάδας, για να ξεκινήσουμε από αυτό. Είπατε ότι απευθύνατε ερωτήματα, απευθύνατε... τους ερωτηματολόγια, να σας απαντήσουν το ένα συγκεκριμένο και... ερωτηματολόγιο. Ναι. Το συμπέρασμα σας από αυτό ποιο είναι σε σχέση με την Τράπεζα της Ελλάδας? Ήξερε, μπορούσε να κάνει κάτι και δεν το έκανε, δεν την αφορούσε? Για να το εκλεγεύσουμε, να το κατανοήσει και ο κόσμος. Κοιτάξτε, πέρα από τις ευθύνες για αυτή την υπέρμετρη πιστωτική επέκταση που υπήρχε στα κόμματα, για την οποία θα σας αναφέρω στη συνέχεια κάποια χαρακτηριστικά, είναι σαφές ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν ενήμερη, όπως ήταν ενήμερο και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Από πότε? Από το 11. Διήμερος. Από το 1. Από το 2001. Ήταν υποχρεωμένοι να δίνουν τα στοιχεία. Μέχρι και... Κάθε μέχρι... εκταμίευση παρακολουθείται, υπάρχει ένα monitoring system το οποίο χαρακτηρίζει την εκτέλεση του κάθε προϋπολογισμού όσο αφορά τις κρατικές χρηματοδοτήσεις, αλλά υπάρχει επίσης και μία υποχρέωση των τραπεζών να κοινοποιούν στο Γενικό Λογιστήριο και στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε εγχειρίας ή κρατικής επιχορήγησης. Και έχει δικαίωμα η Τράπεζα της Ελλάδος, αν θεωρήσει ότι κάτι είναι υπερβολικό, ρυψοκίνδυνο, όλα αυτά, να παρέμβει, να στείλει κάποια υπόδειξη, κάποια προτροπή προς τις τράπεζες? Κοιτάξτε, εδώ υπήρχε μία αβελτηρία αναφορικά με τις εποπτικές αρχές, διότι την περίοδο 2007-2014, περίοδο που ίσχυαν κυρίως τα πρότυπα της Βασιλείας 2, τα γνωστά στοιχεία τα οποία αφορούν την επάρκεια, την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Την περίοδο εκείνη κάθε πιστωτικό άνοιγμα, δηλαδή οφειλόμενο ποσόν μείον καλύματα, κάθε πιστωτικό άνοιγμα έπρεπε να καταγραφεί σε μία συγκεκριμένη κατηγορία. Οι κατηγορίες αυτές ήταν έτσι φτιαγμένες σε δύο πράξεις διοικητή Τράπεζας Ελλάδος, όπου άφηναν τις τράπεζες να θεωρούν κατά το δοκούν τι είναι τα κόμματα. Επειδή δεν υπήρχε η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση των πιστωτικών άνοιγμάτων, οι τράπεζες ευλόγως είχαν και ένομο συμφέρον, προκύπτοντας από το κενό αυτής της, το κανονιστικό κενό, να θεωρούν τα κόμματα ως κράτος. Άρα κάθε χορήγηση δανείου σε κόμματα θεωρείται ότι συνοδευόταν από μία εγγύηση δημοσίου. Ήταν αξιόχρεα. Δηλαδή ήταν αμέσως αξιόχρεα. Έτσι ο πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται ως χαμηλός ή πολύ χαμηλός. Κατά συνέπεια δεν έπαιρναν ούτε προβλέψεις. Αυτό είναι τραγικό, ε. Τουλάχιστον. Διότι με τις προβλέψεις θα έπρεπε να αχθούν στη συνέχεια σε απομείωση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, και έτσι θεωρείται ότι υπήρχε στοιχείο φερεγγιότητας. Μετά την έκδοση του πορίσματος του ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος και του πορίσματος Καλούδη, με μία καθυστέρηση βγήκε επιτέλους μία πράξη διοικητή Τράπεζας Ελλάδος και λέει ότι τα κόμματα δεν είναι δημόσιος τομέας. Πότε αυτό, κύριε Σαββατζόγλου? Πότε? Το 2014. Το 2014. Μετά. Ναι, μετά. Αν θυμάμαι καλά, είναι το 2014. 34 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